ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Το μεγάλο ντέρμπι με τον Μπάμπιτς να στέλνει την μπάλα στον Σντρασκόφσκι. Το πλάγιο βρίσκοντας τον Ντιγκινί. Αυτός πολύ όμορφα για τον Γιαννιώτα στην περιοχή. Ο Μπένσοπ το σούτι κόντρα. Ο Αβραάμ φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυναν όμως οι του Απόλλωνα. Εδώ πολύ επικίνδυνο. Ψάχνοντας τον Τόρες σε θέση offside είναι ο Τόρες. Εδώ... Σωστή. Το ίδιο κάνει και ο Σάλαϊ, βρίσκοντας τον Γιαννιώτα. Πέρασε από τον Σάντος ο Γιαννιώτας. Θα περάσει στην περιοχή. Το γύρισμα χαμηλά. Η ευκαιρία πάει χαμένη. Όλα ξεκινούν από τη μεγάλη διαγώνια παλιά από τον Σάλαϊ. Για τον Γιαννιώτα θα περάσει. Αυτός θα κάνει το γύρισμα. Στον Τόρες ήρθε όμως και κέρδισε ο Πίτας. Οι κόντρες ευνοούν τον Αβραάμ. Το σούτ ο Δημητρίου μπλοκάρει. Ο Μάρκοβιτς για τον Γιαννιώτα. Ο Μπένσοπ. Σε θέση offside, εκτεθειμένος, κάθετα έψαξε τον Μπάμπιτς, Τόρες σηκώνει για τον Αβραάμ, το πλασέ, θα απομακρύνει την μπάλα ο Γιούστε, ο Βασιλείου, πολύ γρήγορος ο Φιλιώτης, το τάκλιν όμως από τον Ντανίλο, θα το ξαναδούμε εδώ, πάει πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Την είδε ο Ντανίλο για το μαρκάρισμα νωρίτερα. Στον Τεσέιρα κάνει κίνηση ο Ντανίλο, τον είδε. Πέρασε η μπάλα για τον Αβραάμ, πάσα για τον Μπάμπιτς, κεφαλιά 1-0 η ΑΕΛ. Ο Μπάμπιτς είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Μεγάλη μπαλιά από την άμυνα, η μπάλα θα περάσει από Ντανίλο και από Φιλιώτη. Ο Αβραάμ περιμένει, δεν υπάρχει offside, τον καλύπτει ο Σάλαϊ. Προλαβαίνει, τσιμπάει με το κεφάλι την μπάλα μπροστά από τον Δημητρίου. Πολύ έξυπνη κεφαλιά. Φιλιώτης κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλάζει με τον Γιαννιώτα. Εδώ το 1-2 από το Γιαννιώτα και τον Φιλιώτη. Δεν έπιασε το τακουνάκι, κέρδισε ο Μάρκοβιτς. Μεγάλη μπαλιά ψάχνοντας τον Μπένσοπ. Βγαίνει ο Βοζινιά. Εδώ η μεγάλη μπαλιά ψάχνοντας τον Μπένσοπ που είναι γρήγορος. Διαβάζει γρήγορα όμως την φάση. Μπρούνο Σάντος κράτησε την μπάλα, προσπαθεί να περάσει, θα τα καταφέρει. Εδώ ο Ντανίλο ανοίγει το χέρι του, το δεξί χέρι. Στον Βασιλείου τώρα για τον Γιαννιώτα. Κλείστηκε ανάμεσα από τρεις. Το πλάγιο ή το φάουλ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σντρασκόφσκι. Ενώ τώρα απειλούνται νεύρα εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Γιαννιώτα, κίτρινη και στον Τόρες. Εδώ το προηγούμενη φάση. Ζώνη στην άμυνα της ΑΕΛ για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μάρκοβιτς ψάχνοντας τον Ντένιτς. Φάουλ που έγινε εδώ. Έχει μπροστά του τον Μινά Αντωνίου. Τον περνάει φάουλ που γίνεται από τον Μινά Αντωνίου. Θα δει και την κίτρινη κάρτα. Περνάει, καμία αμφιβολία, καθυστερημένα και αφού ξεκίνησε το παιχνίδι στον πάγκο του. Φάουλ που έγινε από τον Σάντος στον Γιαννιώτα, ο Σάντος θα δει την κίτρινη κάρτα. Εδώ η πάσα από τον Ντένιτς, προσπαθεί να τσιμπήσει, νεβάζει τα χέρια. Η κίνηση ο Ντένιτς τον είδε, ο Σντρασκόφσκι όμως απομάκρυνε. Γιαννιώτας για τον Ντένιτς, σε θέση offside είναι ο Ντένιτς νωρίτερα. Στην κεφαλιά που είχε στόχο τον Ντένιτς δεν υπήρχε offside. Βασιλείο ανεβαίνει. Η σέντρα που έγινε. Εδώ να το δούμε καλύτερα. Ο Μινά έκανε λάθος. Ο Νταμπό απέναντι από τον Βοζίνια. Το πλασέ με τα πόδια ο Βοζίνια. Νωρίτερα εδώ αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Νταμπό απέναντι από τον Βοζίνια. Ο Μπάμπιτς με τον Σάλαϊ έκανε λάθος υπολογισμό ο Σάλαϊ. Ο Μπάμπιτς κάτοχος της μπάλας. Θέλει στηρίγματα τώρα ο Μπάμπιτς. Έξω από την περιοχή έχει χώρο και για σούτ. Το επιχειρεί έξω η μπάλα. Ξανά εδώ η φάση.
Το αριστερό σουτ πέφτει ο Δημητρίου. Στην επίθεση, θα έλεγα εγώ, στη θέση του Αβραάμ για να παίξει ο Χαρίς Κυριάκου δεξιμπακ. Αλλά να το δούμε αυτό στην εξέλιξη. Ωραία. Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπιτς. Είναι η πέμπτη κίτρινη κάρτα. Κεφαλιά για Μινά Αντωνίου. Έχει τον Γιούστε μπροστά του, κάνει κίνηση ο Ντανίλο. Ο Μινάς Αντωνίου συγκλίνει για τον Τόρες. Η πάσα για τον Ριέρα. Η παράλληλη παλιά στον Μάρκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή τη ΑΕΛ. Κάμπος Κυριάκου τον πίεσε ο Ντανίλο, του πήρε μπάλα ξανά. Εδώ γίνεται το φάουλ από τον Ντανίλο. Ο Πέδρο στέλνει την μπάλα για τον Σάλα, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και θα την μπλοκάρει ο Βοζίνια. Εδώ η μπάλα χτυπάει καθαρά απ' έξω ο Βασιλείου. Από την ώρα που μπήκε ο Χάμπος μέσα, να δούμε τον Ματέι. Ο Ματέι στην περιοχή θέλει χώρο για σουτ, βρίσκεται στο έδαφος, πέναλτι. Του Ματέι εδώ με τον Τεσέιρα. Να δούμε ξανά. Λίγα μέτρα φόρα από τον Μάρκοβιτς, εκτελεί ο Βοζίνια σε κόρνερ. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Μάρκοβιτς, πέφτει σωστά στη γωνία του ο Βοζίνια. Σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Ο Βασιλείου έρχεται να την κερδίσει. Νέα σέντρα ψάχνοντας τον ταμπό, μόνος του. Μεγάλη επέμβαση από Βοζίνια σε κόρνερ. Ξανά η σέντρα, η κεφαλιά, όχι είναι δοκάρι. Με τον Χάρη τον Κυριάκου να είναι μπροστά του. Αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Γιαννιώτα. Με τον Ράσο να είναι τώρα μπροστά του. Η σέντρα που έγινε κεφαλιά, 1-1. Εδώ η μεγάλη παλιά από τον Νταμπό στον Γιαννιώτα. Η σέντρα που γίνεται κεφαλιά από τον Ματέι στο πρώτο δοκάρι. Προλαβαίνει την έξοδο του Βοζίνια. Και τον Βασιλείου και τον Ταμπό. Γιατί και βρεθεί και αυτός και ήταν κάτι που ανησυχούσε. Να δούμε τώρα στην περιοχή πέναλτι. Να δούμε όμως εδώ τη φάση. Είναι offside, αλλά να δούμε από ποιον έχει πάει η μπάλα. Είναι ο Χάμπος ο Κυριάκου που ακουμπάει και στέλνει την μπάλα στον Μάιντεβατς. Υπάρχει παράβαση στη συνέχεια. Ο Ριέρα λίγα μέτρα φόρα θα εκτελέσει στα δίχτυα. 2-1. Η ΑΕΛ προηγείται. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Απόλλωνα σε παθητικό ρόλο. Την είχε κλείσει στα καρέ της, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά. Δεν επηρεάστηκε από το χαμένο πέναλτι, θα έλεγα. Πήρε κίτρινη κάρτα στο μαρκάρισμα νωρίτερα ο Χάρης ο Κυριάκου πάνω στον Ιωάννη τον Πίτα. Η μπάλα πάει στον Σάλαϊ και πάλι νέα σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Πίτα, πολύ μακριά από την εστία του Βοζίνια. Ο Χάμπος που απομάκρυνε, ο Ριέρα, ο Μινάς Αντωνίου, οι κόντρες, φάουλ. Το λόγο να δούμε όμως εδώ τη φάση. Κίτρινη κάρτα, περίμενε ένα λεπτό να το δούμε. Στο Ριέρα, ναι, στο Ριέρα γιατί διαμαρτυρήθηκε. Δημητρίου που δίνει συνέχεια, σφυρίζει για τελευταία φορά. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.